ερχόμαστε με πίεση και φεύγουμε πίεση. Δεν έχει λόγια για να περιγράψει 5,5 χρόνια μετά τον πόνο της απώλειας. Ο κύριος Μανώλης Γιαννακάκης θυμάται το γιο του Κώστα, την ύφη του Ροδούλα, την αδελφή της και τη μητέρα της και ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτή η τραγωδία στήχιωσε την οικογένειά του για πάντα. Δεν μας διαφέρει τίποτα. Και ασχέτως αν λένε αυτοί μέσα για χρήματα και αυτά και οι άλλοι δικηγόροι, δεν μας διαφέρει αυτό τίποτα. Με διαφέρει να δικαιωθεί να δικαιωθούν τα παιδιά μου και οι συγγενείς που καθήκανε. Η εκδίκαση της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στα νερά του Γεροποτάμου το Φεβρουάριο του 19 αναβλήθηκε σήμερα για τις 2 Δεκεμβρίου. Το άκουσμα της αναβολής βρήκε τις οικογένειες των θυμάτων με δάκρυα στα μάτια, καθώς όπως λένε, ο πόνος δεν γιατρεύεται και η απώλεια παραμένει οδυνηρή. Τι να πούμε, αναβολές, 6 χρόνια είναι τώρα. Ευχόμαστε τώρα στις 2 Δεκεμβρίου να γίνει οριστικά, να φύγει ένα βάρος από πάνω μας και εμάς να φύγει η πίεση που έχουμε. Στο σκαμνί του κατηγορουμένου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή έχει παραπεμφθεί ο τότε δήμαρχος Φεστού και η αρμόδια αντιδήμαρχος, ενώ η αναβολή σήμερα ζητήθηκε και δόθηκε για λόγους υγείας ενός εκ των κατηγορουμένων. Τι να θυμάσαι, τίποτα. Το Γεροπόταμο τότε, δηλαδή είναι συνέχεια στο μυαλό μου ο ποταμός, είναι συνέχεια στο μυαλό μου όταν βρέχει, έχουμε και τη μικρή και αυτή μας δίνει λίγο κουράγιο. Και πάμε παραπέρα. Η τραγωδία στο Γεροπόταμο σημειώθηκε μια βραδιά που η καταρακτώδης βροχή είχε μετατρέψει σε χύμαρο την Ιρλανδική διάβαση που επιχείρησε με όχημα να περάσει η 30χρονη Ροδούλα, χωρίς να ξέρει ότι αυτά ακριβώς τα ορμητικά νερά θα γίνουν ο τόπος του άδικου θανάτου τους. Έφευγαν και οι τέσσερις από το γλέντι γάμου και κατάφεραν πριν παρασυρθούν και οδηγηθούν στο θάνατο να κάνουν 2 κλήσεις στην πυροσβεστική. Όταν στο σημείο έφτασαν οχήματα της πυροσβεστικής, αστυνομία αλλά και ΚΑΒ, το όχημα είχε εξαφανιστεί. Όταν 36 περίπου ώρες μετά εντοπίστηκε, μέσα βρίσκονταν και οι τέσσερις σωροί. Ένα γαμήλιο γλέντι που μετατράπηκε σε απόλυτο θρήνο. Και τα παιδιά και οι συγγενείς, όλες οι συγγενείς, δεν μπορείς να πεις μόνο για μας, δηλαδή και οι συγγενείς που καθήκανε. 5,5 χρόνια μετά, από το τραγικό ζευγάρι, τον Κώστα και τη Ροδούλα, πίσω έχει μείνει το μωρό τους. Το μόλις λίγο μηνών τότε παιδί τους, που σήμερα είναι η μοναδική πηγή χαράς για τις δύο οικογένειες. Υπάρχει ένας αξιοπρεπής και βουβός πόνος αναμένοντας τις εξελίξεις και τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων. Να γίνει, να τελειώσουμε. Αυτό που ζητούν, όπως λένε, είναι δικαίωση. Μόνο αυτοί και τα χαμόγελα του εγγονιού τους μπορούν να τους κρατήσουν στη ζωή. Στις 2 Δεκεμβρίου, όπως τονίζουν, θα είναι εκεί. Και αυτό ακριβώς θα περιμένουν.